Ζητώντας απαντήσεις μέσα σε λίγες ώρες και με την προειδοποίηση ότι πλέον είναι υπαρκτός ο κίνδυνος η Ελλάδα να βγει από το πρόγραμμα την 1η Ιανουαρίου, χωρίς αξιολόγηση, η Τρόικα στέλνει νέο τελεσίγραφο, απαιτώντας μειώσεις κύριων συντάξεων και αυξήσεις σε όρια ηλικίας, την αύξηση του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ που κοστίζει 528 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στον προϋπολογισμό, νέες αλλαγές στη ρύθμιση για τις 100 δόσεις και περαιτέρω άνοιγμα αγορών και υπηρεσιών. Στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6,5% υπάγονται σήμερα τα φάρμακα, οι διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία, οι θεατρικές παραστάσεις, τα βιβλία, οι εφημερίδες και τα περιοδικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση συζητά την αύξηση του ΦΠΑ από το 6,5% στο 8% μόνο για τα ξενοδοχεία, τα βιβλία, τις εφημερίδες και τα περιοδικά. Αρνούμενη αύξηση στα φάρμακα. Η αύξηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6,5% είναι άλλη μια παράλογη και αναποτελεσματική πρόταση της Τρόικα. Δεν πρόκειται να συνεισφέρει στην αύξηση των δημοσίων εσόδων, διότι η φοροδοτική ικανότητα τόσο των επιχειρήσεων όσο και των πολιτών έχει προπολού εξαντληθεί. Αντιθέτως, θα φέρει ένα νέο τσουνάμι αυξήσεων στις τιμές των υπηρεσιών και των προϊόντων. Ο Αντώνης Σαμαράς και ο Ευάγγελος Βενιζέλος συναντήθηκαν εκ νέου προκειμένου να συμφωνήσουν στο πακέτο των απαντήσεων προς την Τρόικα, μέσα σε κλίμα έντονου προβληματισμού, το οποίο αποτυπώνεται και από το γεγονός ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αποχώρησε από το Μέγαρο Μαξίμου χωρίς δηλώσεις. Ακόμη και ο πιο διαλλακτικός απέναντι στην Ελλάδα Επίτροπος Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί ζήτησε να ληφθούν όλα τα μέτρα που θα επιτρέψουν την επιστροφή της Τρόικα στην Αθήνα, εκτιμώντας όμως πως το ορόσημο της 8ης Δεκεμβρίου έχει χαθεί. J'ai encore eu l'occasion de m'entretenir hier avec le Premier ministre Samaras. Ce que souhaite la Commission, c'est que démarche soit trouvée qui permette à la Troïka de revenir vite en Grèce, qui permette au gouvernement grec de prendre vite les mesures qui sont nécessaires et qui permettent de la sorte de conclure vite sur le programme qui est en cours. Le 8 décembre est maintenant une date assez rapprochée. Quant à mon voyage en Grèce, eh bien, il dépend bien sûr étroitement de l'avancée de ces discussions. Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου λίγο πριν φύγει τα δίνει όλα στην Τρόικα και κάνοντας για άλλη μια φορά μια άτσαλη πολιτική κολοτούμπα αποδέχεται τις προκλητικές απαιτήσεις της για νέες περικοπές σε συντάξεις, σε μισθούς στο δημόσιο και σε συνταγματικά κατοχυρωμένα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Οι διαπραγματεύσεις κυβέρνησης και Τρόικα δεν αφορούν τη λήψη ή όχι νέων αντιλαϊκών μέτρων που είναι δεδομένοι, αλλά τον τρόπο και χρόνο μετάβασης στη νέα φάση επιτήρησης, κατά την οποία θα συνεχιστεί ο σφαγιασμός των λαϊκών δικαιωμάτων. Άτακτη υποχώρηση αντί της έγκαιρης και συνετής διαπραγμάτευσης. Εκεί έχει οδηγηθεί η κυβέρνηση σαν συνέπεια των αφελών μονομερών επιλογών της τους τελευταίους μήνες. Είναι μετά από πάνω από 2,5 χρόνια, είναι ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Ευχαριστώ την δικαιοσύνη που μου δίνει αυτή τη δυνατότητα να είμαι κοντά στα παιδιά μου και να περάσω αυτά τα Χριστούγεννα, τα πρώτα μετά από 2 χρόνια μαζί τους. Ήταν ευχαριστώ τον δικηγόρο μου. Όχι, άσε τον δικηγόρο μου. Είναι 2,5 χρόνια στη φυλακή. Πώς ήταν πολλά. Η κυρία Τζοχατζοπούλη στη φυλακή? Είναι δύσκολα, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι... είναι κάτι που σίγουρα σε στιγματίζει, αλλά θέλω τώρα αυτή τη στιγμή απλά να πάω κοντά στα παιδιά μου και όλα τα άλλα να τα παλέψω. Έχετε με την οικογένειά μου. Σχέδια για το μέλλον, κυρία Τζοχατζοπούλου? Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, συνεχίζει και το δικαστήριο, οπότε... Τι πιστεύετε ότι έπαιξε ρόλο στην αποφύλαξή σας? Δεν μπορώ να το πω. Ήταν η ελληνική δικαιοσύνη. Καταθέσαμε όλα τα χαρτιά μας, έτσι. Το γεγονός ότι είμαι πάρα πολύ καιρό μέσα, ότι έχω εκτίσει μεγάλο μέρος της ποινής, αλλά προπαντός το σοβαρό πρόβλημα των παιδιών μου, το οποίο και από την πρώτη αίτηση που είχα κάνει και από το δικαστήριο και ακόμα που υπόθηκε, είναι η επιστροφή και να είμαι κοντά τους. Έπαιξε ρόλο. Όλα παίζουν ένα ρόλο. Σίγουρα και αυτό. Είχατε πει ότι δεν θα γίνατε καταδότης του πατέρα σας. Και αυτό μας είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Κοιτάξτε, σήμερα δεν είναι η μέρα για να μιλήσουμε ούτε για το δικαστήριο αυτά. Θέλω να γυρίσω τώρα στα παιδιά μου. Εγώ ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι βλέπω αυτά, γιατί τελικά 2,5 χρόνια στη φυλακή είναι...
Όταν γύρισα προχθές από το δικαστήριο και είχαν πει ότι γίνεται δεκτή η αίτησή μας, αισθάνομαι σαν να είναι μια ολόκληρη ζωή μέσα στη φυλακή. Αν γυρίζετε τον χρόνο πίσω, έχετε μετανιώσει για κάτι, θα κάνετε κάτι διαφορετικά? Όταν είσαστε 2,5 χρόνια στη φυλακή, τα αν και τι και πώς, όλα συνοδεύουν όλες τις κρατούμενες. Και όλοι και καθόμαστε πιστεύετε, και λάθη, περιμένουμε. Όχι, δεν είναι τώρα η ώρα, ούτε για αυτοκριτική, ούτε αυτά. Αυτά είναι θέμα του αργότερα, χρόνου και θα αργότερα. Τα δούμε με αργότερα. Με τον πατέρα σας μιλήσατε? Τον είχα δει στο δικαστήριο, ήταν εκεί. Έλα, το τι θα πω στον κύριο Τσοχαντζόπουλο, τι είναι πατέρας μου, αυτό θα το πω του ίδιου. Σε δεν είναι θέμα. Σε σύζυγός του παραμένει στη φυλακή. Ένα σχόλιο από εσάς, δικαίως? Κανένα σχόλιο. Κανένα σχόλιο. Είναι για όσους είναι μέσα στη φυλακή, είναι ό,τι είναι. 5 βόμβες δείχνει στο ασφαλιστικό η Τρόικα, που αφορούν περίπου 2 εκατομμύρια συνταξιούχους και εργαζόμενους όλων των ασφαλιστικών ταμείων της χώρας. Συγκεκριμένα, οι σκληρές απαιτήσεις των δανειστών περιλαμβάνουν κόψιμο όλων των συντάξεων κάτω των 62 ετών. Αυτό αφορά σε 250.000 εργαζόμενους, κυρίως μητέρες ανηλίκων αλλά και άνδρες στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Αυτό σημαίνει επιπλέον δουλειά από 5 έως και 7 χρόνια ή ακόμη και 10 χρόνια σε ορισμένες περιπτώσεις για να βγει κανείς στη σύνταξη. Η Τρόικα εκτιμά ότι το όφελος στον προϋπολογισμό σε βάθος τριετίας είναι 330 εκατομμύρια ευρώ. Όμως, η Τρόικα αγνοεί τον κίνδυνο μαζικής φυγής μέχρι το τέλος του χρόνου 150.000 εργαζομένων που σήμερα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης και μπορούν να φύγουν ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, οι απώλειες από τα ταμεία θα φτάσουν στο 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αύξηση εργάσιμου βίου από 15 χρόνια σε 20 ή και 21 χρόνια για την κατώτατη σύνταξη. Η Τρόικα ζητά άμεση εφαρμογή για όλους, αλλά η κυβέρνηση αντιπροτείνει να ισχύσει για όσους γεννήθηκαν από την 1η-1η του 1975 και μετά, δηλαδή για όσους είναι σήμερα κάτω των 40 ετών. Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης. Προσέξτε, κάτι τέτοιο θα σήμαινε μειώσεις στις κύριες συντάξεις από 15 έως και 20%. Και αυτό γιατί? Οι εκπρόσωποι της Τρόικας προτείνουν σαν βάση υπολογισμού τα 5 τελευταία χρόνια, δηλαδή τα χρόνια μετά το 2010 που οι μισθοί μειώθηκαν δραματικά. Άρα, οι μειώσεις των μισθών θα περάσουν και στις μειώσεις των συντάξεων. Όφελος προϋπολογισμού 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ έως το τέλος του 2017. Πάγωμα όλων των συντάξεων μέχρι 31 Δεκάτου του 2017. Το πάγωμα βέβαια ισχύει μέχρι το τέλος του 2015. Και η Τρόικα ζητά να παραταθεί άλλα 2 χρόνια, εκτιμώντας ότι το όφελος του προϋπολογισμού θα είναι 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ στη διετία 16-17. Και τέλος, πιο αυστηρά κριτήρια στη χορήγηση του ΕΚΑΣ. Ουσιαστικά οι δανειστές ζητούν την κατάργηση του ΕΚΑΣ και την ενσωμάτωσή του στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Συναγερμός έχει σημάνει στην νοτιοανατολική Γαλλία λόγω των εκτεταμένων πλημμυρών που προκάλεσαν οι καταρακτώδεις βροχές τις τελευταίες 24 ώρες. Ποτάμια υπερχείλησαν και μέσα σε διάστημα μόνο λίγων λεπτών δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε το αυτοκίνητό της από τα ορμητικά νερά, ενώ άλλοι 3 άνθρωποι αγνοούνται. Βρισκόμαστε στις εκβολές του ποταμού Πρεκολίλ, όμως τα δυνατά κύματα και οι ισχυροί άνεμοι δεν αφήνουν το νερό να εκρέψει στη Μεσόγειο. Συνεπώς υπάρχει ο κίνδυνος να υπερχυλήσει και να προκληθούν πλημμύρες. Σπίτια πλημμύρισαν, το ύψος του νερού ξεπέρασε το 1 μέτρο. Οι αρχές έστησαν προσωρινά καταφύγια για τους πλημμυροπαθείς, ενώ ελικόπτερα επιστρατεύτηκαν για τον απεγκλωβισμό πολλών κατοίκων. Η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν ως το Σάββατο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε τη Λωρίδα της Γάζας η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων 2 ημερών. Τα 63 σχολεία του ΟΗΕ στην πόλη της Γάζας έκλεισαν εξαιτίας των πλημμυρών. Εκατοντάδες κάτοικοι στη γειτονιά Σέιχρα, ουντάν της πόλης, απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Εγκαταλείψαμε τα σπίτια μας καθώς τα νερά ανέβηκαν επικίνδυνα εξαιτίας της βροχής. Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη. Το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας επιδεινώνει την ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή την ώρα που 400.000 Παλαιστίνοι εξακολουθούν να ζουν σε καταφύγια ή στα ερυπωμένα σπίτια τους μετά τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς του Αυγούστου.